εικόνες εγκατάλειψης συνδέουν το σκηνικό στη βόρεια είσοδο της πόλης της Πάτρας, όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες και τουρίστες. Εκεί που κάποτε δέσποζε το κλειστό κολυμπητήριο της Αγιάς, τώρα υπάρχουν μόνο κάποιες μισοκρεμισμένες κερκίδες, αλλά και η πισίνα που έχει μετατραπεί σε βάλτο. Από αυτή την είσοδο εισέρχονταν και εξέρχονταν οι αθλητές από το κολυμπητήριο της Αγιάς. Αυτό που θυμίζει πλέον ότι κάποτε εδώ ήταν τα αποδυτήρια είναι η πινακίδα που υπάρχει ακόμη στον τοίχο. 11 χρόνια μετά και αθλητικές εγκαταστάσεις του κολυμπητήριου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο φιλοξένησε χιλιάδες αθλητές της Πάτρας και όχι μόνο, είναι δυστυχώς από το 2003 εγκαταλελειμμένες και πλέον καταστραμμένες. Δεν βλέπω να ξαναγίνεται κάτι. Αφού μόνοι μας την εγκαταλείπουμε, τι θα κάνουν οι αρμόδιοι, τους κυνήγησε κανείς. Μπήκε κανένα εισαγγελέα να τους πειλάτε εδώ, ρε. Γιατί τα αφήσατε. Άσχημη και το λαό της Πάτρας, άσχημη. Κάποτε εδώ λειτουργούσε. Τώρα από τον καιρό που, τι να πω, που σταματήσαν να υπάρχουν και οι παλιοί, γιατί παλιά υπήρχε και υπαλλήλοι εδώ πέρα που είχε υπαλλήλους. Τα κλείσαν όλα. Τι να πεις τώρα. Ο τελευταίος αγώνας που πραγματοποιήθηκε στο κολυμπητήριο της Αγιάς ήταν σε αγώνα του πρωταθλήματος πόλου της Β' Εθνικής την Κυριακή 13 Ιουλίου του 2003. Αυτό ήταν όμως και το σφύριγμα που σήμαινε την οριστική κατάληψή του. Όπως αποδείχτηκε, το προσωρινό κλείσιμο του για συντήρηση ήταν οριστικό. Με το πέρασμα των χρόνων, η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τι χάλια είναι, αφού έχω μπει μέσα και έχω καθαρίσει από μπουκάλια και τέτοια. Τώρα αυτό θέλει μια βόμβα. Να το ρίξεις κάτω για να ξεκινήσεις από την αρχή. Ο ξένος που θα περάσει βλέπει δίπλα κάτι εξέδρας και μέσα βλέπει καλάμια. Τι βλέπει? Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδος. Το κολυμπητήριο της Αγίας ήταν κρατικό και κατασκευάστηκε το 1980. Αρχικά το χρησιμοποιούσαν όλες οι ομάδες της Πάτρας, 8 στον αριθμό. Να θυμίσουμε ότι ο τέος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Παναγιώτης Καβαδάς, είχε υποσχεθεί πως θα το φτιάξει. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και όμως δεν έγινε τίποτε.